Λοιπόν, έχουμε ωραίο σουτζουκάκι με πολύ ωραία κόκκινη σάλτσα που μου λέει έλα και πολύ ωραίο πουρέ. Τρομερή συνταγή, μαγειρεύουμε με Κύκνο σήμερα, με προϊόντα Κύκνος. Προφανώς θα έχει το ματένια γεύση, πολύ ωραία, πλούσια. Και η συνταγή σήμερα θα κάνουμε, είναι αυτό το εξαιρετικό φαγητό που βλέπετε τώρα, τα σουτζουκάκια, τα σμυρνέικα με πουρέ. Καθιερωμένο φαγητό, είτε κυριακάτικο είτε για μέσα τη βδομάδα. Το έκανε και με πιλαφάκι όμως, μου έκανε το χατήρι. Και με πιλαφάκι και με όλα. Εμένα μου αρέσει όταν αυτή η κόκκινη η σάλτσα, η ωραία, που το ανακατεύει πάνω στο ναι, και πας και το ανακατεύεις μετά. Αυτή τη συνταγή θα κάνουμε. Πάμε να δούμε λίγο τα υλικά μας, πώς θα ξεκινήσουμε. Και γράψτε τη συνταγή και εσείς όπως κάθε φορά θα χρειαστούμε. Μου δίνεις μόνο 10 δευτερόλεπτα να πω ότι στη συνέχεια μαζί μας θα είναι η Αντελίνα Βαρθακούρη. Και έχουμε να συζητήσουμε πολλά, την ξέρει. Εννοείται, καλέ. Ενώ αν την ξέρει προσωπικά, ναι, 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 φυσικά, φυσικά. Μαζί μας είναι η Άννα η Αλμπάνη, η οποία μας δείχνει τα πάντα για τα φρύδια, νέες τεχνικές πολύ πολύ ωραίες. Και έχει έρθει και η Κωνσταντίνα να μας δώσει δωράκια Avon, κραγιόν Κωνσταντίνα που δεν φεύγει με τίποτα, έτσι δεν είναι? Θα κάνω τεστ, πρόσεχε, στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί τώρα με τη μάσκα βάζεις μόνο κραγιόν που δεν φεύγει. Τι, έχεις απόλυτο. Είχα πάει σε μία βάφτιση χθες και έβλεπα τις κοπέλες και έλεγα γιατί βαφτήκατε και δεν βαφτήκατε μόνο εδώ πάνω, γιατί ήμασταν όλοι με τη μάσκα. Ούτως είναι ή άλλως. Περίεργο πράγμα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Ας δούμε λίγο τα υλικά μας για να κάνουμε αυτά τα υπέροχα σουτζουκάκια σμυρνέικα με την πλούσια, ωραία το ματένια γεύση. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο από λάπα ή ελιά. 200 γραμμάρια ψωμί χωρίς σκόρα. 160 ml γλυκό κόκκινο κρασί. 3 σκελίδες κορδοπόλ τοποιημένες. Στη συνέχεια θα χρειαστούμε μια μισή κουταλιά της σούπας κύμινο, αλάτι, πιπέρι μαύρο, λίγο ελαιόλαδο, αλευράκι και ηλιέλαιο για το πανάρισμα. Πώς ξεκινάμε όμως? Παίρνουμε το μισό κιλό κιμά, ζητάμε από το χασάπι μας να μας το περάσει δύο φορές. Θέλω κάθε φορά όταν φτιάχνω κιμά να σας λέω από ποιο κομμάτι είναι και πόσες φορές το περνάμε, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό. Βάζουμε μέσα το κιμά σε ένα μπολ και αυτό που έχω κάνει εδώ που θα δώσει την τέλεια γεύση στο σουτζουκάκι μου, που θα το βγάλει και αφράτο και πολύ γευστικό, είναι να βουτήξω το ψωμί μου χωρίς την κόρα, το εσωτερικό δηλαδή, μόνο την ψύχα, το έχω βουτήξει μέσα σε κρασάκι. Δεν βάζω καθόλου κρεμμύδι, δεν βάζω τίποτα απολύτως εδώ μέσα στο κιμά, γιατί θα τα βάλω στη σαλτσούλα μου αυτά. Το ψωμί μου λοιπόν μέσα στο κρασί, οπότε ποτίζει και όλη αυτή η γεύση θα πάει και θα μπει μέσα στο σουτζουκάκι. Πανάθεμάσαι. Βάζω, θέλω να μου πέσει και λίγο κρασάκι, βλέπετε ότι έχει μερικές σταγόνες, το θέλω το κρασάκι. Έτσι, δεν το σουρώνω τελείως, δεν το στραγγίζω τελείως. Βάζω και το κρασάκι του μέσα. Σας γράφω 200 γραμμάρια. Η ψύχα έχει και κόρα. Ή δεν έχει σημασία. Ορίστε. Έχει και κόρα ή μόνο. Όχι, την κόρα την έχουμε αφαιρέσει. Βάζουμε το ψωμάκι εδώ μέσα με το κρασί. Και μετά από το κρασάκι που μου μένει, 200 γραμμάρια ψωμάκι. Βάζω δηλαδή, βάλτε να σας πω έτσι και με το μάτι, δύο τέτοια κάπου εκεί. Άντε τρία. Βάζω και λίγο κρασάκι μέσα, λίγο γλυκό κόκκινο κρασί και θα μου δώσει μια πολύ ωραία γεύση εδώ όσο τηγανίζω λίγο. Σας έχω μοιράσει όλα τα στάδια, θέλω να τα δείτε όλα. Και προσθέτω αλατάκι, πιπεράκι, όπως σας είπα δεν βάζω καθόλου κρεμμύδι, μόνο σκόρδο θα βάλω εδώ μέσα, αλάτι, πιπέρι, το ψωμάκι μου, λίγο κύμινο. Δεν γίνεται να μην βάλουμε κύμινο στο σουτζουκάκι μας, όσο θέλετε βάζετε, και προσθέτω και σκορδάκι. Από εδώ και πέρα μπορείτε να βάλετε 1, 2, 3, 4 σκελίδες σκόρδο, όσο θέλετε εσείς. Το θέλετε σκορδάτο, το θέλετε πιο ελαφρύ. Μπορείτε να βάλετε λοιπόν όσο θέλετε. Βάζουμε και το σκόρδο μέσα. Ωραία. Δεν προσθέτω τίποτα άλλο. Μόνο λίγο φρέσκο παρθένο, ωραίο ελαιόλαδο που τώρα το μαζεύουμε σοριδών από παντού το ελαιόλαδο. Και αυτό που κάνω είναι απλά να ανακατέψω. Κοίτα εδώ πόσο αφράτο είναι. Τον έχω περάσει στον κιμά δύο φορές από τη μηχανή, οπότε μου δίνει αυτό το αφράτο που θέλω. Και πάει και ενσωματώνει και το κρασάκι και το ψωμί και το σκόρδο και το αλατοπίπερο και γίνεται ένα το πολύ... Θέλει το ψωμί του, Ναι, 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 το θέλει το ψωμάκι του να μας το βγάλει έτσι ωραίο αφράτο. Δηλαδή, μπορείτε να το καταλάβετε. Δείτε εδώ, περνάει μέσα από τα δάχτυλά μου. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Πόσο να κρασί είναι έβαλες? Ωραίο αφράτο. Στα 160 ml κρασί, δηλαδή ένα ποτηράκι και λίγο ακόμα του κρασιού, είναι μια χαρά για να ποτίσετε μέσα το ψωμάκι σας. Μπαγιάτικο ψωμί. Και έχουμε αυτό εδώ. Ναι. Και έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Ανακατεμένο όλο και πλάθη με τα σουτζουκάκια μας. Η σάλτσα, συγγνώμη, σε διακόπτω, είναι λουκουμένια. Τώρα, δηλαδή, θα την κάνουμε είναι σαλτσούλα. Λουκουμένια. Είναι και το προϊόν. Ξέρετε τι θαυμάζω στον Πέτρο, ότι ό,τι κάνει ισορροπημένο. Δηλαδή, τώρα στο σουτζουκάκι
Ρε παιδί μου, είναι νόστιμο το τρως και δεν είναι ούτε μπακλαβάς, για να το πω από να κατάλαβες τι είναι, ούτε μπιφτέκι. Δηλαδή είναι όλα τόσο όσο. Όπως είσαι και εσύ, επειδή είσαι μετρημένο σε όλα σου, έτσι βγαίνει και η γεύση στο φαγητό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που σου είχα πει από την πρώτη μέρα, αν θυμάμαι καλά. Ότι θέλω όταν θα φας το φαγητό που θα φας, να μην μπεις κουβάρινα ή. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει να είναι πολύ. Ναι, αλλά μας έχεις καταστρέψει. Σήμερα δεν έμπαινα στη φούστα. Ναι, θα μας λέει η Φέη τώρα ότι έχω πάρει κιλά. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, καλά, θέλετε να δείτε εδώ. Λάθουμε. Έλα βρε Φέη. Για το δικό μου νούμερο μιλάω, δεν λέω ότι έχω παράπονο. Εντάξει, ναι, ο καθένας νιώθει το σώμα αλλά του, ναι. Αλλά όταν πας να ντυθείς και δεν σου κάνει φούστα... Ισχύει αυτό που και λέει. Παλεύουνε τέσσερις. Λοιπόν, φτιάχνουμε τα σουτζουκάκια μας, τα περνάμε από αλευράκι, ελάχιστο αλεύρι και αυτό που θέλω να κάνετε όταν το ρίξετε μέσα είναι να το βγάλετε όσο μπορείτε το αλευράκι. Βλέπετε, φεύγει και μένει μόνο ελάχιστα πάνω. Αυτό είναι που θα μου δώσει μια ωραία κρούστα. Και έτσι όπως τηγανίζουμε τα σουτζουκάκια μας, προσοχή, δεν θέλω να τα τηγανίσουμε τελείως. Θέλω στο 1 τρίτο, δηλαδή με το που τα ρίξετε και πάρει λίγο η κρούστα του, εξωτερικά θέλω να τα βγάλετε και να τα βουτήξουμε μετά μέσα στη σαλτσούλα. Πάμε να δούμε τα υλικά για αυτήν την εξαιρετική σάλτσα που θα κάνουμε με τα προϊόντα Κίκνος, που θα μου δώσει αυτή την πλούσια και τοματένια γεύση που θέλω. 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι ολόκληρο μεγάλο ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο, μία κουταλιά της σούπας. Τοματοπολτό Κίκνος που θα μου δώσει αυτό το πλούσιο και ωραίο και χρώμα και άρωμα και γεύση. Μισή κούπα κόκκινο γλυκό κρασί ξανά όπως βάλαμε πριν. Θα χρειαστούμε μετά μια μισή συσκευασία ψιλοκομμένη ντομάτα Κίκνος. Μ' αρέσει η σαλτσούλα να είναι κομματάκια, καρεδάκι. Μια κούπα νερό, ένα κύβο λαχανικών, ένα φύλλο δάφνης, ξύλο, κανέλα, αλάτι, πιπέρι και πάω και βάζω και λίγο καπνιστή πάπρικα. Το κάνω στην άκρη το τηγάνι μου γιατί θέλω να σας δείξω την πολύ ωραία σάλτσα που θα φτιάξω με ντομάτα. Έχω ξεκινήσει ήδη εγώ και σοτάρω. Σας είπα, θέλω να βάλετε ένα κρεμμυδάκι, ένα μεγάλο κρεμμύδι ή αλλιώς δύο μικρά ψιλοκομμένα κρεμμύδια ξερά. Θα κάνω αυτά στην άκρη. Σοτάρω εδώ πέρα, προφανώς θέλουμε κι άλλο σκόρδο εδώ μέσα. Βάζουμε 2 σκελίδες σκόρδο. Αν θέλετε, ξαναλέω, μπορείτε να βάλετε περισσότερο. Και τώρα αυτό που θα μου δώσει το ωραίο χρώμα και γεύση και άρωμα είναι ο τοματοπολτός Κίκνος. Χρησιμοποιώ αυτόν εδώ το τοματοπολτό να ανοίξω και θέλω να σας πω και ένα κολπάκι. Όταν τα ανοίγετε αυτό και παίρνετε κάποια ποσότητα, μετά θέλω να μου βάζετε λίγο ελαιόλαδο πάνω για να το καλύψει και να το συντηρήσει και να το κρατήσει τέλειο. Από την τεράστια γκάμα προϊόντων Κίκνος λοιπόν διαλέγω και τον τοματοπολτό αλλά και αυτό εδώ πέρα το ελληνικότατο προϊόν όπως είναι όλος ο Κίκνος που θα χρησιμοποιήσω την ντομάτα μου. Εδώ τώρα αυτό θα έρθει, θα μου δώσει και το χρώμα και το άρωμα. Πλούσια λοιπόν το ματένια γεύση, το βάζουμε εδώ μέσα, το κάνω στην άκρη. Να, αυτό που θέλω να σας δείξω. Δείτε εδώ, όταν το χρησιμοποιείτε, μετά από λίγο θέλω να κατεβάσετε έτσι κάτω το ντοματοπολτό και να πάτε να προσθέσετε λίγο λαδάκι από πάνω. Τι ωραίο κόλπο. Σκεπάζουμε, τέλεια συσκευασία, δεν πρόκειται να μας σκηθεί, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Το βάζουμε στο ψυγείο και το χρησιμοποιούμε και την επόμενη μέρα. Σοτάρουμε εδώ και τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε, το κρασάκι μας. Κρεμμυδάκι σκόρδο, γλυκό κρασάκι όπως έβαλα πριν και μου βγάζει τη γεύση τώρα της ντομάτας, μου βγάζει τη γεύση του κρασιού, το σκορδάκι που θέλει αυτή η συνταγή. Και αυτό που κάνω τώρα είναι να ανοίξω μια συσκευασία. Αυτή είναι εδώ, θα την ανοίξω με ψαλίδι. Χρησιμοποιώ λοιπόν ψιλοκομμένη ντομάτα Κίκνος. Εδώ θα το ανοίξω όλο. Παράγεται λοιπόν από 100% ελληνικές ντομάτες, οι οποίες όπως είχα πει την προηγούμενη φορά, δεν ξεπερνά από την ώρα της συγκομιδής που μαζεύει την ντομάτα, δεν ξεπερνά τις 12 ώρες για να φτάσει να μπει μέσα στη συσκευασία σου, οποιαδήποτε συσκευασία, μέσα από αυτή τη μεγάλη γκάμα, όπως έχουμε και το καλάθι για σήμερα, το οποίο είναι για 5 τυχερούς, θα μας καλέσουν. Θα το δώσω εγώ μετά. Και συνεχίζουμε, προσθέτουμε εδώ λίγο νεράκι. Κάνουμε μια ωραία, κοίτα τι ωραίο χρωματάκι που έχει. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Ένα φλιτζάνι νεράκι βάλαμε. Ένα φλιτζάνι, ναι. Θα βάλουμε κανέλα και δάφνη. Μου αρέσει η κανέλα σε αυτή τη συνταγή και ταιριάζει και πάρα πολύ κιόλας. Λίγο ζαχαρίτσα, δεν θέλουμε πολύ. Λίγο εδώ, μισό κουταλάκι του γλυκού. Θα προσθέσουμε ένα ζωμό. Και βάζω λίγο πάπρικα καπνιστή για να μου δώσει έτσι αυτό το καπνιστό μέσα στη σαλτσούλα μου. Λίγο αλατάκι. Και όπως είπαμε, τηγανίσαμε τα σουτζουκάκια μας στο 1 τρίτο. Δεν τα μαγειρεύουμε τελείως. Και τώρα, έτσι όπως είναι, η σαλτσούλα μας
Έτσι όπως είναι η σαλτσούλα, πάμε και ρίχνουμε μέσα τα κεφτεδάκια για να συνεχίσουμε. Πρέπει να αφήσουμε κι άλλο. Mm? Σάλτσα, δεν πρέπει να την αφήσουμε κι άλλο πριν τα βάλεις. Όχι, όχι, δεν έχουμε πρόβλημα. Τα βάζουμε μέσα και συνεχίζουμε για 15 λεπτάκια έτσι να μαγειρευτούν. Μαζί με τα κεφτεδάκια. Και να μπει μέσα. Βεβαίως, ναι, γιατί τα κεφτεδάκια ουσιαστικά δεν τα έχουμε μαγειρέψει. Δεν τα τελειώνουμε. Οπότε βάζουμε μέσα εδώ τα κεφτεδάκια μας, τα σουτζουκάκια μας. Μα δες εδώ τη φαγητάρα βγήκε, δες εδώ αυτή την κατσαρόλα, δες. Εδώ, δες εδώ. Μα ωραία, δεμένη σάλτσα. Κάτσε να πάρω ένα κουτάλι να τη δούμε καλύτερα. Περίμενε. Ψωμάρα τώρα θέλει και τι. Ναι. Δες εδώ. Εγώ και χοντρό μακαρόνι θα έκανα. Όπω τι είπε τώρα, πώς ταιριάζει. Μα εσύ δεν τρως μετά. Ναι, δεν έχει άδικο. Δες τι ωραία σάλτσα. Είναι πάρα πολύ ωραία, γι' αυτό χρησιμοποιώ. Την ψιλοκομμένη ντομάτα, γιατί μου αρέσει όπως βλέπετε να έχει κομματάκια μέσα. Όταν το τρως να μην είναι τελείως λιωμένο. Αλλά αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και το γυάλινο μπουκάλι που έχει ο κύκνος και να έχετε μια άλλου είδους σαλτσούλα η οποία θα είναι πιο ρευστή. Αυτά εδώ τα μαγειρεύουμε για 10-15 λεπτάκια. Θα πάει και θα μαγειρευτεί μέσα το σουτζουκάκι μας, θα ποτίσει η σαλτσούλα ντομάτας. Και θέλετε να σας πω και ένα γρήγορο πουρέ για να φτιάξετε τώρα. Τι λέμε. Πάμε να δούμε λοιπόν, θα χρειαστούμε, θα βάλετε 4-5 πατατούλες σε μία κατσαρόλα. Α, έχω δώσει τη συνταγή με 8 πατάτες, ωραία, τέλεια. 8 πατάτες μέτριες, 250 ml κρέμα γάλακτος, 3 κουταλιές σούπας βούτυρο, αλάτι και πιπέρι, πολύ γρήγορος πουρές. Θα το κάνω αυτό εδώ πέρα λίγο να το χαμηλώσω. Έχω βράσει τις πατάτες μου ολόκληρες όπως είναι και απλά έχω βάλει ένα φιλαράκι δάφνης μέσα και λίγο αλατάκι. Όπως το βλέπετε εδώ. Για νοστιμιά η δάφνη. Ναι, να αρωματίσουμε λίγο το νεράκι, να ποτίσει λίγο μέσα η πατάτα μας. Και έτσι όπως είναι μέσα εδώ, πάω και σουρώνω και κρατάω ελάχιστο νεράκι. Θα σου το δείξω τώρα αμέσως. Εμένα μου αρέσει ο πουρές, όπως το βλέπετε και εδώ πέρα, μου αρέσει ο πουρές να έχει κομματάκια μέσα. Δεν θέλω να είναι τελείως περασμένος. Οπότε βάζω εδώ τον πουρέ μου. Έχω την κρέμα γάλακτος. Ρίχνω μέσα την κρέμα. Μπορείτε να βάλετε και γάλα, άμα θέλετε εσείς. Και αυτό που κάνω είναι με ένα σύρμα απλά να σπάσω την πατατούλα μου και θα έρθει και θα απορροφήσει όλο αυτό. Και βουτυράκι. Και βουτυράκι, ναι. Με το που το σπάσω αυτό, πάω και βάζω λίγο βουτυράκι μέσα για να μου δώσει αυτή την ωραία γεύση.